Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα σας. Είναι 5η 24 Δεκεμβρίου του 2020, είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Την άποψή μου για τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε ο Δημήτρης Μελισανίδης στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ, τις έχω καταθέσει από το πρωί στο blog που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Τώρα θέλω να εστιάσω σε ένα ακόμα σημείο, στο οποίο δεν αναφέρθηκα επίτηδες. Έχω ακούσει πολλά για τις αρμοδιότητες που θα έχει ο Παναγιώτης Κονέ. Από τις 27 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, είχα καταθέσει την άποψή μου για την επικείμενη επιστροφή του. Γίνομαι λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένος για κάτι που αφορά και τον νέο τεχνικό διευθυντή και τους παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σπάτα. Ειδικά οι τελευταίοι είναι οι ίδιοι που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που εντός αγωνιστικών χώρων μπορούμε να πούμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η πιο δουλεμένη, η πιο νορμάλ, η πιο ποιοτική. Καλό είναι να βλέπουμε την αλήθεια κατάματα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ασχέτως με το τι πιστεύουμε για τον υπόλοιπο οργανισμό. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν βρέθηκαν πίσω στο σκορ του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αντέδρασαν, έφτασαν στην ισοφάριση. Θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη στο ντέρμπι, θα μπορούσαν και στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ακόμα και να γνωρίσουν την ήττα. Είναι οι ίδιοι παίχτες αυτοί που εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, εκεί όπου δέχτηκαν 3 γκολ. Και είναι οι ίδιοι παίχτες με το rotation το οποίο και τις αλλαγές, αναγκαστικές ή όχι, που κόντρα στον Βόλο διασύρθηκαν. Ο Παναγιώτης Κονέ, ο τεχνικός διευθυντής, δεν έχει ούτε ατζέντα ούτε εμπειρία για να προχωρήσει και να σηκώσει το βάρος των απαιτήσεων της ΑΕΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν με απασχολεί αν κάποιοι λένε ότι αγαπάει την ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος αγαπάει την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει όλες τις δουλειές. Και ο απλός κόσμος αγαπάει την ΑΕΚ, αλλά δεν πάει να γίνει τεχνικός διευθυντής. Τέλος πάντων, το πώς θα δουλέψει και το τι θα πετύχει είναι κάτι το οποίο θα το δείξει μόνο ο χρόνος. Και δεν θέλω ούτε να φανώ εμπαθής, ούτε τίποτα. Έχει μια ευκαιρία μπροστά του, μακάρι να την αξιοποιήσει, έτσι όπως δεν την αξιοποίησαν πολλοί προκάτοχοι του. Ο χρόνος επίσης θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, και στις διαπραγματεύσεις, και στις μεταγραφές, και στις αποδεσμεύσεις. Αυτό το ότι θα προχωράει έξι λογικά σε αυτή τη διαδικασία, ειλικρινά δεν είναι κάτι το οποίο στο δικό μου το μυαλό χωράει. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά σε καμία ομάδα σε όλο τον κόσμο. Οφείλω να ομολογήσω ότι αν ο ρόλος του Κονέ περιοριζόταν στα σπάτα, θα τολμούσα να πω ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος. Θα μπορούσε να δώσει πράγματα. Υπάρχει πληροφόρηση από τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι θα τα αλλάξει όλα. Είμαι περίεργος και περιμένω με ιδιαίτερη αγωνία να δω τι ακριβώς θα αλλάξει. Θέλω να δω δηλαδή αν θα υπάρξουν αλλαγές στο οργανόγραμμα των σπάτων. Αλλά τι άλλο θα κάνει, δηλαδή θα κάνει τους παίκτες να προπονούνται καλύτερα, θα τους βάζει ο ίδιος να κάνουν ειδικά προγράμματα για να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Παράδειγμα, θα μάθει τον Μπακάκι τώρα στα 29 του να μάθει να κάνει σέντρες. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά αυτό το αντικείμενο. Θα αλλάξει άλλα πράγματα στα σπάτα. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δω. Εάν το θέμα της ΑΕΚ είναι η τάξη στο προπονητικό κέντρο και το εκτός προπονητικού κέντρου, καταρχήν για το εκτός προπονητικού κέντρου δεν νομίζω ότι ο Κονέ θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γυρίζει γύρω-γύρω για να μαζέψει τους πρώην συμπαίκτες του και τους υπόλοιπους παίκτες της ΑΕΚ. Και αναρωτιέμαι, τόσο καιρό τα προηγούμενα χρόνια δεν επικρατούσε τάξη στα σπάτα με τους ανθρώπους που ήταν ήδη εκεί? Και αν αυτό δεν συνέβαινε, για ποιο λόγο όλοι αυτοί που ευθύνονται για την καθημερινότητα της ΑΕΚ δεν έχουν ήδη αποχωρήσει? Εκτός αν κάποιοι θέλουν να πιστέψουν ότι ο Καρέρα ήθελε παίκτες απίθαρχους, ο Ίβιτς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν λάτρης της πειθαρχίας και ήθελε να επικρατεί μπάχαλο, και περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό το θα τα αλλάξει όλα δεν ξέρω αν θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, γίνεται η λειτουργία στον καζόν των αγωνιστικών χώρων.
ή αν οι παίκτες, ξέρω εγώ, μετά το τέλος της προπόνησης κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, πάνε κάνουν σάουνα, πάνε κάνουν την κατάλληλη αποθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το δω από τον Παναγιώτη Κονέ. Βεβαίως, επειδή επικρατεί και η πανδημία, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του. Γιατί πλέον ούτε συνεντεύξεις τύπου για να μιλάμε με τους προπονητές γίνονται, ούτε η επαφή που υπήρχε παλιότερα υπάρχει. Επειδή όμως δεν θέλω να είμαι άδικος και θέλω να είμαι απόλυτα δίκαια με όλους, απόλυτα δίκαιος με όλους, θα πάρω ακόμα και το ακραίο σενάριο και θα πω ότι όλα τα προηγούμενα ίσχυαν. Και ήταν απαραίτητη η προσθήκη του Παναγιώτη Κονέ ως ενός ανθρώπου ο οποίος θα είχε το γενικό κουμάντο για τη λειτουργία όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος και τα υπόλοιπα. Αυτό απλά επιβεβαιώνει την ανεπάρκεια που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι θέλω να πω. Δεν με νοιάζει αν δω τους παίκτες να είναι παθιασμένους στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο. Η ΑΕΚ ήταν για πολλά χρόνια η ομάδα που είχε τις περισσότερες νίκες. Έχει ακόμα τις περισσότερες νίκες εναντίον του Ολυμπιακού. Ήταν πάντα ένας μισητός αντίπαλος. Εγώ θέλω τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν σοβαρότητα και συνέπεια σε κάθε παιχνίδι. Όχι μόνο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια. Στα παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ πετάει βαθμούς δεξιά και αριστερά, σαν να είναι μικρή ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν τα καλοβολεμένα και κακομαθημένα ταυτόχρονα παιδάκια έχουν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Αν ο Ολιβέιρα, αν ο Λιβάγια, αν ο Μάνταλος, αν ο Σιμόες, αν ο Μπακάκης, αν ο Τσιγκρίνσκι, και βάζω αυτούς γιατί είναι αυτοί που θεωρητικά παίρνουν τα περισσότερα χρήματα και είναι βεβαίως και οι πιο παλιοί από όλους τους υπόλοιπους. Είναι παίχτες που θέλουν έναν άνθρωπο να υπάρχει μέσα στα σπάτα για να τους βαράει παλαμάκια, για να τους λέει ότι είστε οι καλύτεροι, για να τους λέει μπείτε μέσα και δείξτε την αξία σας, δείξτε ποιοι είστε, δεν τους βλέπετε εσείς, τότε πολύ απλά δεν κάνουν για την ΑΕΚ.